ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει επί δήμου Ηρακλειδών. Κάθε χρόνο είναι, πιστεύω, από τα μεγαλύτερα παζάρια στο νησί μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχισμένος και λίγο αγχωμένος, καθώς είναι το πρώτο μου παζάρι ως πρόεδρος. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά, ο καιρός είναι καλός, οι σύλλογοι είναι όλοι εδώ, είναι όλοι έτοιμοι. Πόσοι σύλλογοι έχουν βοηθήσει και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια? Έχουμε φέτος 12 σπιτάκια και 5 σύλλογους με πάγκους. Οπότε έχει αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, κάτι ιδιαίτερα όμορφο και ωραίο. Ευελπιστούμε χρόνο με το χρόνο να έχουμε περισσότερους συλλόγους και να μεγαλώνει το παζάρι μας, να έρχεται περισσότερος κόσμος. Φέτος θα έχουμε την πρωτοτυπία αύριο Κυριακή να ξεκινήσει το παζάρι μας στις 3 το μεσημέρι, έτσι ώστε να δώσουμε έτσι τη δυνατότητα και σε πολίτες από την ΚΟ να είναι πιο εύκολο να ανεβούν στο παζάρι μας. Ευελπιστούμε και ο καιρός να είναι καλός, περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει και να απολαύσει το όμορφο παζάρι μας. Το παζάρι της Κεβάλλου υπάρχουν πολύ παραδοσιακά προϊόντα, υπάρχουν το ψωμί, υπάρχουν οι σαρμουσάδες, πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα βρίσκει εύκολα σε άλλα παζάρια. Εννοείται. Έχουμε έτσι τη χαρά να έχουμε η εκκλησία μας να προσφέρει τους παραδοσιακούς σαρμουσάδες, να έχουμε το παραδοσιακό ψωμί στο ξυλόφωνο, τις μαρμαρίτες μας και όλα τα άλλα τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν όλοι οι πάγκοι. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος εθελοντικά προσφέρει και τις υπηρεσίες. Εννοείται. Όλοι όσοι βλέπετε οι οποίοι ασχολούνται αυτή τη στιγμή στα σπιτάκια είναι εθελοντές, οι οποίοι βοηθάνε ο καθένας με το μετερίζι του συλλόγου, ώστε να μαζέψουν το κάτι της για να ενισχύσουν τις δράσεις τους. Τις ευχές σας και το μήνυμα για αυτές τις μέρες. Εννοείται πάνω απ' όλα πολλά χαμόγελα, υγεία, όμορφες στιγμές, γαλήνιες, οικογενειακές. Είναι οι μέρες αλπορής και να περάσουμε όμορφα, να ξεκουραστούμε, να ερεμήσουμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, ώστε να μας βρει έτσι ο νέος χρόνος με δύναμη και όρεξη για να κάνουμε πολλά πολλά όμορφα πράγματα. Αντιδήμαρχε, εδώ στην Κέφαλο, στο παραδοσιακό πατροπαράδοτο παζάρι, πολύ ο κόσμο σε ένα παζάρι το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμό. Ένα διήμερο στην Κέφαλο που μα ταξιδεύει πραγματικά στην καρδιά των Χριστουγέννων. Πολύ όμορφο και το βραδινό παζάρι. Αυτό να σκεφτούμε και σαν εναλλακτική. Αν θέλουν και τα άλλα χωριά, οι άλλε κοινότητε ή και η πόλη μα κάποια στιγμή να το αλλάζουμε. Τη μία χρονιά να είναι πρωινό, μεσημεριανό, την άλλη να είναι βραδινό. Δίνει άλλη έγκλη, άλλη ομορφιά το βράδυ με τα φωτάκια στολισμένα. Συγχαρητήρια στην κοινότητα της Κεφάλου, συγχαρητήρια στους τοπικούς φορείς εδώ πέρα που όλοι δίνουν δυναμικό παρόν κάθε χρόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και τους εθελοντές και το προσωπικό που βοήθησαν και στη Φιλαρμονική Ηρακλειδών αλλά και σε όλους τους αφανείς ήρωες, Μαρία μου. Γιατί μπορεί εμείς να φαινόμαστε μπροστά στην κάμερα και να λέμε τα χρόνια πολλά και τις ευχαριστίες μας, όμως από τον οδηγό και τον υπάλληλο της κοινότητάς μας μέχρι όλα τα στελέχη μας που βοηθούν και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες με την ηχοληψία. Όλοι μαζί ο καθένας βάζει το λιθαράκι του για να έχουμε αυτή την όμορφη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που κάνει το παζάρι της Κεφάλου να ξεχωρίζει και να είναι κάτι διαφορετικό, μια εναλλακτική πρόταση? Τα τοπικά προϊόντα, τα παραδοσιακά γλυκά, το ψωμί της Κεφάλου, οι σαρμουσάδες, οι μαρμαρίτες, όλα αυτά που τα κάνει το κάθε σπιτικό της Κεφάλου, που δεν είναι απλά μια συνταγή που τη διαβάζουμε στο βιβλίο, είναι πράγματα που τα κάνουν μέσα στα σπίτια τους, τα σύγχρονα σπίτια και οι σύγχρονες νοικοκυρές. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι από γενιά σε γενιά η παράδοση είναι ζωντανή στην Κέφαλο. Αυτό το απολαμβάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό πρέπει να το αναδείξουμε κάποια στιγμή και να μπει και μέσα στο τουριστικό μας προϊόν. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του πολιτισμού, της παράδοσής μας, της λεωγραφίας μας. Αντιδήμαρχε, και εσάς το μήνυμά σας, έτσι, μιας και συμμετέχετε και στο σημερινό παζάρι, έχετε ψωνίσει, βλέπω, και τοπικά προϊόντα εδώ. Έρχομαι κάθε χρόνο στο παζάρι της Κεφάλου. Έχει καθιερωθεί πλέον. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η συμμετοχή του κόσμου, η τοποθεσία, τα πάντα. Κάθε χρόνο έρχομαι και παίρνω το καθιερωμένο μου ψωμί της Κεφάλου. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχία σε όλους, με υγεία, αλληλεγγύη και πολλά χαμόγελα. Να είστε καλά. Και εσείς το μήνυμά σας. Χρόνια πολλά, εύχομαι υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο, ειρήνη, και νομίζω του χρόνου θα είμαστε καλύτερα και ακόμα καλύτερα. Οι συνάδελφοι εδώ, τα κορίτσια, νομίζω ότι τα είπαν όλα. Χρόνια πολλά και από μένα. Καλά Χριστούγεννα. Μιλήσατε, από ό,τι είδαμε, με όλα τα παιδιά, τους εθελοντές εδώ στο παζάρι της Κεφάλου. Πείτε μας έτσι δύο λόγια και τις ευχές και όσα έχετε ανταλλάξει μαζί τους. Κύριε Απολίτο, να πω ότι είναι μια πολύ όμορφη και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το παζάρι της Κεφάλου πλέον έχει γίνει θεσμός, με πολύ μεγάλη συμμετοχή και των συλλόγων και των εθελοντών και των κατοίκων της Κεφάλου, αλλά και των κατοίκων από όλο το νησί.
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω εδώ συμπατριώτες μου με χαμογελαστά πρόσωπα. Είναι μέρες γιορτινές, μέρες που πρέπει να αποβάλουμε το άγχος, να σκεφτούμε ότι πρέπει και επιβάλλεται να βλέπουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Να ευχηθώ στους συμπατριώτες της Κεφάλου υγεία, ευτυχία στις οικογένειές τους, στους κεφαλιανούς όπου γης, γιατί είναι αρκετοί και τούτες τις μέρες πρέπει να τους σκεφτόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και αυτοί στρέφουν το βλέμμα τους και το μυαλό τους στο νησί, στους συγγενείς τους, στους ανθρώπους τους. Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία. Ευτυχία, ευγνωμοσύνη για τη ζωή, σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά στην όμορφη Κέφαλο. Είναι πάρα πολύ ωραία και αγοράσαμε και ωραία προϊόντα, μαρμαρίτες, ψωμί της Κεφάλου. Παραδοσιακά προϊόντα η Κέφαλος και θα πρέπει να τα προωθήσουν και οι σύλλογοι από εδώ και ο Δήμος να είναι δίπλα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το χωριό εδώ και για όλους εμάς. Και εσείς, Πρόεδρε, τι κάνετε καταρχήν, και εσείς είστε στενά συνδεδεμένος με την Κέφαλο. Βεβαίως. Τις δικές σας τις ευχές. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία, να περάσει όσο καλύτερα μπορεί. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά να έχει όλος ο κόσμος. Τις ευχές σας καταρχήν, να δώσετε το δικό σας μήνυμα. Χρόνια πολλά, με υγεία και εμείς όλοι είμαστε παρόν. Είμαστε εδώ για τον κουακό λαό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εσείς κυρικριτικές τις ευχές σας. Να είμαστε όλοι καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Σε αυτούς τους συμπατριώτες μας που δοκιμάζονται να ξεπεράσουν την όποια δοκιμασία έχουν. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα,
Καλή πρωτοχρονιά. Να είστε όλοι καλά.